Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τραγικά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πραγματικά ή ότι οι νέοι δεν παντρεύονται και ως εκ τούτου δεν γεννάνε στην περιοχή μας, ή έχει φύγει τόσος πολλής κόσμος που πραγματικά η αλήθεια αποτυπώνεται εδώ σε πραγματικούς πια αριθμούς. Όταν για ένα σχολείο από τα ιστορικότερα της Καστοριάς έχουμε, θα μας πείτε σε λίγο τα στοιχεία, μονοψήφιο αριθμό, όπως και μονοψήφιο έχουμε για το σχολείο παραδείγματος χάρη της Κορισσού, από όσους μας λένε τα στοιχεία, που περιλαμβάνει όλα τα χωριά από Κλεισούρα μέχρι Κορισσό και Κορισσό, τότε τα πράγματα νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο από απογοητευτικά. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το θέμα, και θέλω σήμερα να μας δώσετε για πρώτη φορά και δημόσια την τρομακτική εικόνα για το νομό μας, που επαναλαμβάνω αποτυπώνεται, παιδιά, με έναν περίτρανο τρόπο με τις εγγραφές παιδιών στην πρώτη δημοτικού. Ναι, είναι όπως τα λέτε κύριε Νατσούλη, υπάρχει μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Στην πρώτη τάξη συνολικά γράφτηκαν 308 παιδάκια. Σε όλο το νομό. Ναι, μιλάμε για 27 δημοτικά. Ας αφήσουμε έξω το 28ο που είναι το ειδικό μας. Ναι. Λοιπόν, από αυτά τα σχολεία, τα 12 έχουν γράψει στην πρώτη τους τάξη μονοψήφιο αριθμό παιδιών. Από τα 27 σχολεία, προσέξτε τι λέει ο κ. Ξανθόπουλος, από τα 27 σχολεία έχουν γράψει μονοψήφιο αριθμό παιδιών στην πρώτη, 12 σχολεία. Ναι. Έχουμε σχολεία. Τα μισά δηλαδή. Ναι. Έχουμε 3 σχολεία που έχουν γράψει ένα παιδί. Ποια είναι αυτά τα σχολεία, κύριε? Ναι. Τώρα για το Κοσταράζι, παραδείγματος χάρη, που είναι το χωριό σας. 4 παιδιά το Κοσταράζι. 4 παιδιά το Κοσταράζι. Ναι. Αναφερθήκατε ήδη στο πρώτο δημοτικό Καστοριάς. Ναι. 7 παιδιά. 7 παιδιά στο ιστορικό πρώτο δημοτικό Καστοριάς. Ναι. Τώρα για την Κορισσό πραγματικά είναι το πιο ανησυχητικό νούμερο, ίσως γιατί περιλαμβάνει όλη αυτή τη λεκάνη εκεί. Δεν από υπάρχει Κλεισούρα μέχρι Κορισσό. Προσέξτε, πόσα χωριά, πόσα χωριά, κύριε Ξανθόπουλε. Εκεί πέρα όλα τα χωριά, όλη η λεκάνη. Πριν 10 χρόνια είχαν σχολείο όλα αυτά τα χωριά εκεί πέρα, από Κλεισούρα μέχρι Σιδηροχώρη, μέχρι Λιθιά, χωριά τα οποία ήταν ζωντανά. Τώρα εκεί όλο αυτό το δημοτικό γράφει στην πρώτη του τάξη με την Κορισσό μέσα, που από μόνη της ήταν ένα πολύ μεγάλο χωριό, 9 παιδιά. 9 παιδιά, όλη αυτή η λεκάνη. Ναι. Τώρα η Κολοκυθού να γράφει ένα παιδί στην πρώτη της. Ένα παιδί η Κολοκυθού. Τέλος πάντων, αυτή είναι λίγο πολύ η πραγματικότητα. Και βλέπετε ότι, για να δείτε μια αντιστοιχία, ότι ενώ η πρώτη έχει στην πρώτη, δηλαδή την επόμενη χρονιά, έχουμε τα 308 αυτά παιδάκια, αποφυτούν 413 αντίθετα από την έκτη. Δηλαδή χάνουμε περίπου 100 παιδιά μέσα σε 6 χρόνια. Μέσα σε 6 χρόνια, δηλαδή πριν 6 χρόνια, τα παιδιά που γράφονταν στην πρώτη ήταν 100 περισσότερα, δηλαδή ήταν, ναι, κοντά στα 400. Και αυτό είναι μόλις πριν 6 χρόνια. Καταλαβαίνετε για πόσο ραγδαία έτσι είναι η μείωση. Ραγδαία μείωση. Αν θέλετε τα νούμερα και στα νηπιαγωγεία. Ναι, ναι. Είναι ακόμα πιο τραγικά. Ακόμα πιο απογοητευτικά. Ακόμη πιο απογοητευτικά στα νηπιαγωγεία. Για πείτε λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε. Είναι 250 τα παιδιά που θα πάνε του χρόνου μικρά νήπια, να το πούμε έτσι, προνήπια. Δηλαδή από 308 πέφτουμε κατευθείαν σε μια χρονιά. Σε δύο χρόνια. Ακριβώς. Δηλαδή η τάξη των μεγάλων. Σωστά. Νηπίων. Πέφτουμε στα 250 ουσιαστικά. Στα 250. Αυτά θα είναι τα παιδιά που θα πάνε και πρώτη δημοτικού ουσιαστικά. Ναι, ναι, είναι σε δύο χρόνια, ναι. Και να φανταστείτε ότι από τα 29, ας πούμε, νηπιαγωγεία, τα 9 μόνο έχουν γραμμένο διψήφιο αριθμό παιδιά. Oh. Για ξαναπείτε το λίγο αυτό, ξαναπείτε το λίγο αυτό για να το σημειώνουμε κι εμείς. Ναι. Από τα πόσα νηπιαγωγεία. Από τα 29, τα 9 έχουν μόνο διψήφιο αριθμό παιδιών. Λοιπόν, αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα με τα παιδιά μας, είναι αμήλικτα τα νούμερα. Αποτυπώνουν αυτό που περιγράψατε στην εισαγωγή σας, τη μεγάλη μείωση. Τι συμβαίνει, κύριε Ξανθόπουλε, ποια είναι η βασική εξήγηση που δίνετε εσείς? Γιατί έτσι πώς πάμε, όταν λέμε ότι και για το πιο, για το πρώτο παιδιά, το ιστορικότερο δημοτικό της Καστοριάς, με μονοψήφιο, με 7 παιδιά. Με 7 παιδιά, ποιο το πρώτο?
Και δεν ξέρω αν δείχνει και την μεγαλύτερη κατάσταση της περιοχής εκεί της Ομόνιας. Το πιο χτυπητό αυτή τη στιγμή μες στην πόλη της Καστοριάς είναι το γειτονικό σας εκεί έκτο δημοτικό. Και το έκτο δημοτικό. Το οποίο έχει κάτω από 50 παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και που έχετε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Ακριβώς. Για την επικινδυνότητα βιωσιμότητας του συγκεκριμένου σχολείου. Είμαστε πολύ ωραία κάποια για αυτό το σχολείο τα πράγματα εκεί πέρα. Το μαθητικό του δυναμικό είναι πολύ πολύ χαμηλό. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το συγκεκριμένο δημοτικό. Σίγουρα δεν προϊονίζεται κάτι καλό όλο αυτό που συμβαίνει με τις εγγραφές και με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Η Καλυθέα, παραδείγματος χάρη εδώ, τι εγγραφές έχει για την πρώτη... 10 παιδιά έχει. 10 παιδιά. Οριακά έπιασε το διψήφιο. Οριακά το διψήφιο. Η Καλυθέα. Αποχώρησαν 12 όμως, οπότε... Πάλι μείον είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς αποτυπώνουμε την πραγματικότητα εδώ πέρα. Τώρα τα αίτια σίγουρα είναι πολλά. Όμως, από τη στιγμή που έχουμε σχολεία στελεχωμένα πλήρως με το δυναμικό τους, υπάρχουν σχολεία σε όλη την επικράτεια του νομού, καλύπτουμε όλο το μαθητικό μας δυναμικό. Δεν είναι ότι κάπως η πολιτεία, να το πούμε, δεν μπορεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι ο οικονομικός μαρασμός έχει οδηγήσει και στον μαρασμό των σχολείων. Αυτά τα πράγματα πάνε αλληλένδετα. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, όπως αναπτύσσονταν τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90, που τότε δημιουργούσαμε σχολεία, ιδρύαμε σχολεία, είχαμε και τον κόσμο εδώ, είχαμε και τα παιδιά του. Από εδώ βλέπουμε όμως ότι στα σχολεία αντανακλάται ο οικονομικός μαρασμός του νόμου. Και αυτό πρέπει να είναι ένα βασικό επιχείρημα. Βουλευτές, θέλετε, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, πρέπει να πάρουν αυτά τα στοιχεία για να είναι αποδεικτικό στοιχείο το πώς φθήνει η περιοχή μας και πόσο συναγερμός πρέπει να σημάνει για να σώσουμε ό,τι σώζεται στο νομό. Ξαναλέω σήμερα, ακούγονται για πρώτη φορά αυτά τα πράγματα, από τα 27 δημοτικά... Τα 12 έχουν μονοψήφιο αριθμό, παιδιά. Μονοψήφιο αριθμό εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Και από τα 29, προσέξτε, από τα 29 νηπιαγωγεία, μόνο τα 9 έχουν. Μόνο τα 9. Τα 20 έχουν μονοψήφιο. Μόνο τα 9 έχουν διψήφιο αριθμό παιδιών που έχουν γραφτεί. 250 παιδιά στα νηπιαγωγεία, 308 στα δημοτικά. Μέσα σε 2 χρόνια θα χάσουμε άλλα 60 παιδιά. Με αυτόν τον ρυθμό πάμε. Είναι μοναδικό, είναι πέρα από κάθε φαντασία. 3 δημοτικά του νομού μας έχουν γράψει 1 παιδί για την πρώτη δημοτικού. Ενώ ιστορικά δημοτικά, όπως το πρώτο ή και αυτό που έχουμε πει για την Κορισσό, όλη η λεκάνη της Κορισσού, από Κλεισούρα μέχρι και Κορισσό, 9 παιδιά. Είναι δραματικά τα στοιχεία. Αυτά πρέπει να σημάνουν έναν συνεγερμό, κύριε Νατσούλη, σε όσους πρέπει και σε όσους μπορούν να παρέμβουν. Όσους μπορούν να παρέμβουν. Παρέμβαση όχι στο εκπαιδευτικό σκέλος. Εμείς ερχόμαστε και είμαστε καθόλου έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, όπως καταλαβαίνετε από αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βρούμε τρόπο οι νέοι να μείνουν εδώ, να βρούμε δουλειές, να φέρουμε ανάπτυξη στο να παντρευτούν παιδιά, να κάνουν παιδιά. Η ανάπτυξη θα φέρει σχολεία. Το αντίθετο που υποστήριζαν κάποιοι, ότι αν έχω σχολείο στο χωριό μου και μείνω στο χωριό μου θα το αναπτύξω, βλέπουμε ότι δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Δουλεύει αντίστροφα. Αν έχεις δουλειά θα έρθει το σχολείο. Αν δεν έχεις δουλειά θα μαραζώσει και το σχολείο. Σχολεία έχουμε, δόξα τω Θεώ, υπεραρκετά. Δουλειές δεν έχουμε. Αυτό είναι το ζήτημά μας σήμερα. Κύριε Ξανθόπουλε, φυσικά... νομίζω ότι τα στοιχεία που δίνετε είναι γροθιά στο στομάχι σήμερα. Γροθιά στο στομάχι σήμερα. Επαναλαμβάνω, τα ακούσαμε το Σάββατο και δεν μπορούσαμε να τα πιστέψουμε ότι ισχύουν. Είναι η ραγδαία πτώση. Είναι ότι το να έχεις 5-10 παιδιά από χρονιά σε χρονιά δεν είναι και τόσο δραματικό, αλλά το να έχεις 40 είναι. Φυσικά, ακριβώς. Αυτό είναι το πιο. Δηλαδή, ο κόσμος κάπως φεύγει. Εμορραγή είτε προς το εξωτερικό είτε κάπου αλλού. Και δεν έχουμε καθόλου ανθρώπους που να έρθουν στην περιοχή μας. Ενώ παλιά με τη Γούνα, ξέρετε, ήμασταν πόλος έλξης και για γειτονικούς νομούς και ακόμη από πιο μακριά. Και έρχονταν και οικογένειες από αλλού για να μείνουν εδώ. Όλο το κέντρο της Καστοριάς είχε σχολεία πολύ δυναμικά, πολύ ανεπτυγμένα. Νίκιαζε κόσμος, έμενε κόσμος. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ειδικά στα σχολεία του κέντρου. Μέσα από αυτή την υπόθεση βλέπουμε όμως και πιο συγκεκριμένα και περιοχές. Επειδή κάνουν αναφορά, ας πούμε, και για το πρώτο,
έχει να κάνει, ας πούμε, το βλέπουμε την ερήμωση και της Ομόνιας, παραδείγματος χάρη, κύριε Ξανθοπλέ, δεν είναι. Ισχύει, γιατί όταν δεν έχει ισχύει τον κόσμο, και αυτό, βλέπεις ότι και μεμονωμένα σε γειτονιές βλέπεις τι συμβαίνει. Με αυτό κοίτα, το θέμα. Να του λένε, μην το επικεντρώσουμε όμως και εκεί. Όχι, δεν είναι μοναδικό. Ακριβώς, για πρώτη φορά να πούμε ότι και στη Χλόη, που έχει το μεγαλύτερο δημοτικό στην Καστοριά, το ένατο, του χρόνου η πρώτη του τάξη θα έχει ένα τμήμα. Που λειτουργούσε πάντα δωδεκαθέσιο. Δηλαδή, άρα και το μεγαλύτερο σχολείο που είχαμε μέχρι τώρα, που ήταν το ένατο στη Χλόη. Που πάντα είχε διπλά τμήματα σε όλες τις τάξεις του. Με ένα τμήμα. Με ένα τμήμα είναι η πρώτη του και εκεί. Μάλιστα. Εντάξει. Τρομακτικό. Ακόμη και στη Χλόη, που εκεί βρίσκεται, όπως ξέρουμε όλοι, το πιο ανεπτυγμένο και πιο παραγωγικό και πιο δυναμικό κομμάτι του νομού μας. Όλοι οι νέοι βρίσκονται είναι εκεί, εκεί είναι σήμερα εκεί. Και όλοι οι παραγωγικοί νέοι. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, γράφει παντού, είναι οριζόντια η μείωση. Δεν είναι δηλαδή μόνο στο κέντρο ή μόνο εκεί που είμαστε ανεπτυγμένοι. Γράφει παντού. Πιάνει όλες τις περιοχές. Μάλιστα. Όταν είναι τόσο μεγάλη μείωση, ίσως δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι έστω, ας μείνουμε λίγοι, έχουμε χώρες που έχουν μικρό πληθυσμό κατοίκων, Φιλανδία, Ολλανδία, αλλά είναι πολύ καινοτόμες και πολύ δημιουργικές. Δηλαδή είμαστε λίγοι, αλλά να το πω έτσι, να απολαμβάνουμε όμως και κάποια πράγματα. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καλά αμοιβόμενες δουλειές, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έναν φθηνό τρόπο ζωής. Ότι είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε καινοτόμοι, πρωτοπόροι, παραγωγικοί, όπως τις χώρες που σας περιέγραψα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν με τρομάζει τόσο να μειωθεί ο αριθμός, αλλά να έχουμε καλές και σίγουρες υποδομές, υγεία, δομές για ηλικιωμένους, δομές για τα βρεφονιπιακούς σταθμούς, ώστε ο νέος να μπορεί να παραμείνει εδώ και να έχει μια ποιότητα ζωής. Αυτό δεν ισχύει ούτε. Και όπως είπατε, βασικά να έχει την δουλειά του. Να έχει τη δουλειά του, που είναι το πρώτιστο. Για να μείνει ένας άνθρωπος σε μια περιοχή. Σας λέω, έχουμε το σχολείο. Έχουμε παντού σχολεία, δόξα τω Θεώ. Και στελεχωμένα πλήρως. Οι δουλειές που είναι. Συνδέαμε όλοι μας ότι αν φύγει το σχολείο από το χωριό ή αν συνδεθεί το σχολείο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν λειτουργεί έτσι η αγορά. Η αγορά λειτουργεί αντίστροφα. Όταν έχεις ανάπτυξη, θα φέρεις τον κόσμο. Το σχολείο από μόνο του, τι παραγωγική επένδυση είναι. Που θα απασχοληθούν 10 δημόσιοι υπαλλήλοι, 10 εκπαιδευτικοί. Ναι, αλλά μετά πού είναι τα παιδιά. Πού είναι τα παιδιά. Ο περίγυρος είναι που θα σου δώσει την ανάπτυξη και θα χτυπήσει το καμπανάκι το κράτος να κάνει το σχολείο, να κάνει όλες τις υπόλοιπες υποδομές. Όταν έχεις παιδιά μπορείς να πιέσεις, να ζητήσεις. Καινούριο σχολείο, καινούριο κτίριο, καινούριο νηπιαγωγείο. Όταν δεν έχεις, σε πιέζουν αντίστροφα. Σε πιέζουν για να κλείσεις. Γιατί λένε άλλες περιοχές έχουμε πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Επομένως όλα αυτά πρέπει να καθίσουμε λίγο και να τα δούμε, να δούμε τι χρειάζεται για να αλλάξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή μας. Και έστω αυτοί οι νέοι που έχουν μείνει, αυτοί που έχουν κάνει αυτή την απόφαση, τη δύσκολη, τη σκληρή, να παραμείνουν και να φυλάνε θερμοπύλες, ότι πρέπει να απολαύσουν κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχουμε φυσικό αέριο το 2022 στην Καστοριά, να πληρώνουμε πετρέλαιο 1,68 που έφτασε κάποια στιγμή φέτος. Πώς θα ανταποκριθεί ένας οικογενειάρχης αυτό, πώς θα πει σε ένα παιδί κάνει οικογένεια. Λοιπόν, θέτω έτσι ένα πολύ ζήτημα, ας πούμε, που απασχολεί σχεδόν όλα τα νοικοκύρια εδώ στην περιοχή μας. Για τις δουλειές το ξέρουν άπαντες, που υπάρχει ανεργία στην περιοχή μας. Επομένως, το πιο παραγωγικό κομμάτι τι θα κάνει. Έρχονται μηνύματα, κύριε Ξανθόπουλε, από διάφορες περιοχές τώρα του νομού μας και δεν ξέρω αν θα ήταν δύσκολο ή εύκολο να πούμε για κάθε δημοτικό, γιατί είναι από διάφορες περιοχές, αυτό μας το ζητάνε, αναλυτικά τα στοιχεία των εγγραφών για την πρώτη τάξη. Δεν ξέρω αν σας είναι κόπος να πούμε και για τα 27 δημοτικά. Δεν ξέρω πόσο νόημα θα είχε όλο αυτό να το κάνουμε. Αν δεν σας κουράζει, να το πούμε, γιατί προφανώς για κάποιους ανθρώπους που ίσως και στο χωριό τους δεν ξέρουν τι γίνεται. Ακούσαμε νωρίτερα που μας είπατε 4 για Κοσταράζη και βλέπω εδώ έρχονται μηνύματα ξαφνιασμένοι για τον αριθμό που ακούν. Αυτό δήλωσε η πρώτη τάξη Κοσταραζίου. 4 παιδιά. 4 παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να. Ένα οικολοκυνθού. Ένα οικολοκυνθού. Ναι. Και ποια είναι τα άλλα δύο σχολεία που έχουν από ένα παιδί? Το Νεστόριο και Διποταμία. Νεστόριο και Διποταμία από ένα ακόμη παιδί. Είναι 3 δημοτικά που έχουν ένα παιδί. Ναι. Πώς να προχωρήσει αυτό το δημοτικό στην πορεία του όμως? Αντιλαμβάνεστε ότι
από μόνο του το δημοτικό διοικητή. Σε 6 χρόνια πώς θα είναι αυτό το σχολείο, αυτά τα σχολεία μάλλον. Δεν ξέρουμε πώς θα πάνε όλα αυτά τα σχολεία, πώς θα πάνε αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε και κάνουμε. Και γι' αυτό παίρνουμε κάποιες αποφάσεις για να στοιχήσουμε το μαθητικό δυναμικό με το εκπαιδευτικό δυναμικό, όπως λέμε. Από εκεί υπαγορεύονται κάποιες αποφάσεις για το αν θα υποβαθμίσουμε ή θα συγχωνεύσουμε σχολεία, κύριε Ματζούλη. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που σας περιγράφω μέχρι τώρα. Αλλά αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα έχουμε όλοι υπόψη μας για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι είμαστε ακόμη εκπαιδευτικά στο 1995 που είχε 3.500-4.000 παιδιά. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Όχι. Τα νούμερα δεν είναι καθόλου έτσι. 308 μόλις παιδιά, μόλις για τα 27 δημοτικά. Αυτά είναι. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό σε 6 χρόνια, αν έχουμε από 300 παιδιά, πάμε σε 1.800 παιδιά όλος ο νομός. Δεν είναι νούμερο τώρα αυτό. Αν παραμείνει 308 κάθε χρονιά, ή δεν θα παραμείνει. Που το ξέρουμε. Σε δύο χρόνια θα είναι 250 αυτά που θα πάνε στην πρώτη, λόγω των εγγραφών στα νηπιαγωγεία. Ναι, κοιτάξτε, και ήδη στα δημοτολόγια μπορεί το κράτος να δει. Γιατί οι γεννήσεις έχουν γίνει για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Ποια θα είναι η μείωση. Γνωρίζουμε ποια παιδιά θα περιμένουμε, ας πούμε, για του χρόνου για νηπιαγωγείο. Χωρίς πάντα να είναι βέβαιο ότι αυτά τα παιδιά που σήμερα γεννιούνται θα είναι εδώ. Και σε 3-4 χρόνια να πάνε στο νηπιαγωγείο ή και πολύ στα 5 του δημοτικού. Βεβαίως. Αλλά ήδη τα δημοτολόγια γενικότερα στην Ελλάδα μας δείχνουν ότι υπάρχει μείωση στις γεννήσεις. Yeah. Άρα δεν περιμένουμε αύξηση των εγγραφών. Περιμένουμε μόνο απίστευτα να μειώνεται στοιχεία. Αυτός ο αριθμός. Απίστευτα. Επαναλαμβάνω, μου το έλεγαν το Σάββατο και δεν το πίστευα. Δεν το πιστεύαμε πραγματικά, ειδικά μου είπαν και για την Κορισσό, μου είπαν για το πρώτο, μου είπαν για τόσα σχολεία, για τα 3 δημοτικά που έχουν από έναν μαθητή εγγεγραμμένο. Είναι αδιανόητα στοιχεία και γι' αυτό θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μαζί σας, κύριε Ξανθόπουλε. Δεν την ξεκινάμε καλά, κύριε Ξανθόπουλε. Δεν την ξεκινάμε καλά, αλλά νομίζω ότι να την ξεκινήσουμε έτσι με τέτοιον τρόπο ώστε να ξυπνήσουμε όλοι. Για το πού βαδίζει ο νομός. Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται που βαδίζει ο νομός. Ή που θα πάει τα επόμενα χρόνια. Ναι. Σαφέστατα. Θέλω να σας... δείχνει πώς κινείται ο πληθυσμός. Έτσι, έτσι. Και ο πληθυσμός, ξέρετε, είναι ένα αμήλικτο στοιχείο που δείχνει την οικονομική ανάπτυξη. Οι οικονομολόγοι λένε, από όσο ξέρω, ότι μόνο αύξηση πληθυσμού να έχει σε μια περιοχή αυξάνεται το εισόδημα. Μόνο αν κάνουμε περισσότερα παιδιά, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Μας ρωτάνε εδώ, υπάρχει μόνος κάποιο... ο κόσμος, ναι, δημιουργεί αύξηση στο εισόδημα μιας περιοχής. Εδώ βλέπουμε μείωση του κόσμου, άρα μείωση και στο εισόδημα. Σωστά. Μας ρωτάνε εδώ αν υπάρχει κάποιο σχολείο ή περιοχή του νομού μας που έχει σε σχέση με πέρσι κάποιο είδους αύξηση. Απίστευτο, νομίζω. Τώρα οι αυξήσεις είναι στα 2-3 παιδιά, οπότε δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε. Ίσως να υπάρχει κάποια περιοχή που έχει ίδιο αριθμό με πέρσι, που μπορούμε να πούμε ότι συγκρατεί δυνάμεις. Ίσως η Μεσοποταμία να κρατάει δυνάμεις. Η Μεσοποταμία να κρατάει δυνάμεις. Ναι, η Μεσοποταμία κρατάει ίσως έναν αριθμό, αλλά ήδη το σχολείο της δεν είναι καν. Δεν είναι όπως ήταν πριν επίσης 5-6 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι κάτω από 150 παιδιά κάπου εκεί και στη Μεσοποταμία. Οπότε είπαμε, είναι λίγο οριζόντιο όλο αυτό το πράγμα. Και ας πούμε και για τα σχολεία του Άργους, που τα σχολεία του Άργους επειδή ήταν μόνο 4, κρατούσαν κάποιον αριθμό. Βλέπουμε ότι και στα σχολεία του Άργους την επόμενη χρονιά καμία πρώτη δεν σπάζει, κύριε Ματζούλη. Καμία πρώτη δεν σπάζει. Όχι, δεν σπάζει. Είναι όλες οι πρώτες των σχολείων του Άργους κάτω από 20 παιδιά. Κάτω από 20 παιδιά. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι οριζόντιο το πράγμα. Δεν αφορά μόνο ένα σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα σημείο του νομού έχει μια ιδιαιτερότητα και ένα πρόβλημα. Είναι όλος ο νομός τελικά. Ναι. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αυτή την εικόνα μου δίνουν τα στοιχεία. Μάλιστα. Απλά σε κάποια σημεία, όπως τα αναφέρατε σε αυτά τα πιο χτυπητά, εντάξει, είναι. Εκεί τα νούμερα είναι πραγματικά κάπως πιο περίεργα. Δηλαδή, Κορισσός τόσο μεγάλη, κάνει τόσο πολλοί κόσμος. Με 9 παιδιά. 9 παιδιά στην πρώτη, όντως σου δημιουργεί ένα θέμα εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτά τα πράγματα, ούτε μπορούν να αλλάξουν, όπως καταλαβαίνετε, από τη μια μέρα στην άλλη. Μιλάμε για παιδιά. Έτσι. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Ξανθόπουλε. Ό,τι χρειαστείτε, πάλι εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Να είστε καλά. Είμαστε στον επίλογο ουσιαστικά της χρονιάς. Δεν ξέρω αν θα γίνουν και εκδηλώσεις έτσι τώρα που έχουν λίγο ελαφρύνει τα μέτρα. Αν θα δούμε και στα σχολεία κάποιες εκδηλώσεις που επίσης μας έλειψαν το προηγούμενο διάστημα.
Περιμένουμε κάποια απόφαση για τη μάσκα και δεν φαίνεται να αλλάζει. Γιατί ξέρετε, το Λύκειο έχει τελειώσει πάνω σε εξετάσεις ήδη. Το γυμνάσιο το τελειώνει την επόμενη Παρασκευή. Τα δημοτικά είμαστε μέχρι τις 15, αλλά μάλλον η μάσκα θα παραμείνει. Ωστόσο, όμως, οι εκδηλώσεις επίσημα πια μπορούν να πραγματοποιηθούν τηρουμένων βέβαια των μέτρων που θα πάρει κάθε σχολείο. Όμως, επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα σε αυτό. Καλά κάνετε και το θέτετε, γιατί τα σχολεία μπορούν όντως να... να προχωρήσουν και σε κάποιες εκδηλώσεις όπως την εποχή της κανονικότητας, να το πούμε έτσι. Ήδη εκδρομές μπορούν να κάνουν και κάνουν τα περισσότερα σχολεία μας κανονικά και τις ημερήσιες τους στα δημοτικά. Οπότε έχουμε επανέλθει σε ένα μεγάλο βαθμό κανονικότητα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, να κυλήσει ομαλά η χρονιά, πρώτα απ' όλα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως ξέρετε πάντα, και μέχρι 15 του μηνός να ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτής της χρονιάς. Κύριε Σαντόπουλε, όλα καλά, να προχωρήσουμε. Οτιδήποτε άλλο στη διάθεσή σας, κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Σήμερα ακούτε για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας τα επίσημα στοιχεία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά του νομού μας για την επόμενη χρονιά. Τα στοιχεία είναι κάτι παραπάνω από δραματικά. Μέσα σε μόλις μια πενταετία πέσαμε ήδη 100 παιδιά κάτω. Είναι αξιοσημείωτα τα στοιχεία που δίνονται για ορισμένα δημοτικά, τα οποία επίσης είναι εφιαλτικά. Ιστορικό πρώτο Καστοριάς με 7 εγγραφές. Όλη Λεκάνη από Κορισό μέχρι Κλεισούρα και από Κλεισούρα μέχρι Κορισό με 9 παιδιά. Ένα παιδί στην πρώτη τάξη για Κολοκυνθού. Ένα παιδί στην πρώτη τάξη για Νεστόριο. Ένα παιδί στην πρώτη τάξη για Διποταμία. Από τα 27 δημοτικά του νομού μας, τα 12 έχουν μονοψήφιο αριθμό για την πρώτη τάξη. Και από τα 29 νηπιαγωγεία του νομού μας, μόνο τα 9 έχουν διψήφιο. Τα 20 έχουν μονοψήφιο. 250 οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία. 308 στα δημοτικά. Ο νομός μας τελειώνει. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.